Χαρά Βέρρα, είναι μαζί μας η Χαρά Βέρρα. Αχ, έχει βάλει και κοκαλάκι η γλυκούλα μου. Κορίτσι μου. Χαρά μου, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα Κατερίνα μου. Καλημέρα. Συναντάμε. Όλα τα παιδιά. Καλημέρα Γκούμπορη, και... Χρύτσα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και καλή δύναμη αγάπη μου. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι θα συναντάμε σε στούντιο ηχογράφησης μέσα. Είμαι στο σπίτι μου, ναι, έχω στούντιο, ναι. Έχεις μέσα στο σπίτι στούντιο. Ναι, ναι. Καλέ. Εδώ Χαρά Βέρρα μιλάς, δεν μιλάς. Έτσι. Εδώ δημιουργούμε με το Σπύρο. Φτιάχνουμε μουσικούλες, τραγουδάκια. Μπράβο. Άρα, τώρα, σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή τη δοκιμασία, σημαίνει σπίτι, αλλά παράλληλα δημιουργείς. Δηλαδή, κάνεις τα τραγούδια σου. Με τα αγόρι. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ο Σπύρος είναι αυρογνωστικός. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον παντρεύω. Βέβαια, βέβαια. Θα τον παντρευτείς, Χαρά, γιατί λες ότι δεν θέλω να τον παντρευτώ. Ναι, πότε τα άκουσες αυτό, Χρύσα. Μου το έλεγες το προηγούμενο. Μου καλέ, αφού είχε δηλώσει, γιατί λέτε. Στην Τατιάννα δεν είχες πει ότι θα τον παντρευτείς τον άνθρωπο. Δεν είχες πει πριν λίγο καιρό ότι θα τον παντρευτείς. Στην Τατιάννα μια συνέντευξη εξαιρετική είχα δει. Εννοείται, εννοείται. Είχατε προγραμματίσει κάποιο γάμο, μήπως τώρα. Είχες προγραμματίσει κάποιο γάμο τους επόμενους μήνες, όχι. Ναι, για το Σεπτέμβρη είχαμε πει. Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, όλα να πάνε καλά και. Άρα, καλά θα τα διοργανώσουμε όλα. Ναι, ναι, καλά. Το Σεπτέμβρη νομίζω ότι θα έχουμε βγει όλοι από όλο αυτό και εύχομαι όλοι να πάνε καλά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πέρα από τη νέα σου καθημερινότητα, θέλω να μας μιλήσεις λίγο έτσι και για την απόφασή σου να πας στο τζάζε του ΟΦΑΣ και ποια ήταν τα πρώτα σχόλια που σου είπανε. Για τον τζαζ με πήρε ο Νίκος Κοκλώνης τηλέφωνο πέρυσι τον Αύγουστο. Συγκεκριμένα πήγαινα για δουλειά και με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Χαρά, θέλω να συμμετέχεις σε ένα show, μου λέει, που θα κάνω. Του λέω: Νίκο, μου άσε με να το σκεφτώ και θα σου απαντήσω. Μου λέει: Μην αγχώνεσαι, μου λέει, γιατί έχουμε μήνες μπροστά. Αυτό θα γίνει, μου λέει, κατά τις γιορτές, μάλλον. Τέλος πάντων, με ξαναπήρε τηλέφωνο αργότερα και μου είπε και για τον Τρίφωνα. Το ξέρω, αυτά μας τα έχεις πει. Όχι, θέλω να μου πεις τα σχόλια μετά την πρώτη σας εμφάνιση. Τα σχόλια από τον κόσμο. Ναι. Καλά, εντάξει. Έχει γίνει πανικός. Έχει γίνει πανικός. Χαμός όμως, χαμός. Παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είσαι με τον Τρίφωνα. Εννοείται, δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Αυτό είναι, νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο 1. Έτσι. Μάλιστα. Ο Τρίφωνας. Λοιπόν, και να σε ενημερώσω και για κάτι, διότι ο Νίκος ο Κοκλώνης είπε ότι μπορεί να συνεχιστεί καλώς εχών των πραγμάτων και μακάρι μετά το Πάσχα. Μακάρι, και το εύχομαι γιατί θέλουμε να μας ξαναδούμε. Με πιέζει λίγο χρόνος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλά, Κατερίνα μου. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και από κοντά και να σε ξαναδούμε και στο Just. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μήνα και υγεία για όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να είστε καλά. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.